Με μια τελετή λήξης που περιείχε χιουμοριστικές αλλά και συγκινητικές στιγμές, το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έριξε αυλαία στην κεντρική αίθουσα του Ολυμπίων. Η δεκαήμερη γιορτή της επετειακής διοργάνωσης ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων, μεγάλος νικητής των οποίων αναδείχθηκε ο Σίμον Λέρεν Βίλμοντ. Το μακρινό γάβγισμα των σκυλιών κατέκτησε το Χρυσό Αλέξανδρο της διοργάνωσης και άλλα δύο βραβεία. Thank you from the bottom of my heart for this Golden Alexander. This film and the people in it are very close to my heart. Πιστή στο ραντεβού της ήταν για ακόμη μία φορά η Μπίρα Φίσερ, η οποία παίρνει με για έκτη συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία κοινού Φίσερ. Ταξίδεψε και στο επετειακό 20ο φεστιβάλ με όσους αγαπούν τα ντοκιμαντέρ. Προσκάλεσε τους συνεφίλ να απολαύσουν την ταινία της επιλογής τους και να την στηρίξουν στην κάλπη. Και κάπως έτσι, ακόμη ένα ρεκόρ επετεύχθη. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που μαζί απόψε, για έκτη συνεχή χρονιά, απονείμουμε τα βραβεία κοινού Φίσερ. Για άλλη μια φορά, οι κάλπες της Φίσερ που στήθηκαν έξω από τις αίθουσες προβολής είχαν ένα φανταστικό αποτέλεσμα, 21.509 ψήφοι, αριθμός ρεκόρ για το φεστιβάλ. Αυτό αποδεικνύει τον ενθουσιασμό για τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν και τη μεγάλη ανταπόκριση των θεατών. Στις ταινίες κάτω των 50 λεπτών, το βραβείο κοινού Φίσερ έλαβαν τον ντοκιμαντέρ «Ζωγραφίζοντας» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταμάτη και Ιωάννας Νεοφύτου και το φιλμ «Ο τελευταίος κυνηγός του μελιού» σε σκηνοθεσία Ben Knight. Στις ταινίες άνω των 50 λεπτών, η κάλπη της Φίσερ έβγαλε νικητές τον Ταλάλ Ντερκί με το φιλμ «Πατέρες και Γη» και τον Στρατή Χατζηλενούδα με τον ντοκιμαντέρ «Επιστροφή στην κορυφή». Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που για ακόμα μία χρονιά βρισκόμαστε στο πλευρό του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ με τα βραβεία κοινού Φίσερ. Η φετινή προσέλευση του κοινού και η συμμετοχή στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών των βραβείων κοινού Φίσερ ξεπέρασε ακόμη και τα περσινά νούμερα. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο ρεκόρ συμμετοχών και φυσικά είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συντελεστές του φεστιβάλ, την κυρία Ζαλαντό και τον κύριο Ανδριαδάκη, όλους τους εθελοντές και όσους εργάστηκαν με μεράκι για τη διεξαγωγή αυτού του αξιόλογου φεστιβάλ. Ραντεβού λοιπόν του χρόνου με ακόμη περισσότερα ντοκιμαντέρ και φυσικά Φίσερ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη μια συναρπαστική γιορτή των ταινιών τεκμηρίωσης ολοκληρώθηκε και είχε γεύση Φίσερ. Άλλωστε, όλες οι κινηματογραφικές στιγμές ξεκινούν και τελειώνουν με μια Φίσερ.